Συμβολική ενωτική κίνηση κατάθεσης στεφανιών στο ηρώον του φυλακίου από εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης του Δήμου Ορεστιάδας. Την πρώτη θέση στον 4ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Στατιστικής της ΕΛΣΤΑΤ κατέκτησε η ομάδα μαθητών του Γενικού Λυκείου Νέας Βίσας που συμμετείχε στον διαγωνισμό. Τι λένε οι μαθητές για την πρωτιά αυτή? Rapid test πραγματοποιήθηκαν σήμερα στην Ορεστιάδα. Ποια ήταν η προσέλευση και τα αποτελέσματα? Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τετάρτη 24 Μαρτίου σήμερα και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας. Σε μια συμβολική κίνηση, οι 28 πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Ορεστιάδας με επικεφαλή στον Δήμαρχο Ορεστιάδας Βασίλη Μαυρίδη κατέθεσαν σήμερα στεφάνια στο Μνημείο Ηρώων στο Φυλάκιο. Η κίνηση αυτή έγινε για να τιμηθούν τα 200 χρόνια από την έναρξη της Επανάστασης κατά του Οθωμανικού Ζυγού. Επίσης, να επιβεβαιωθεί η στεναρή άρνηση των κατοίκων του Εύρου και κυρίως του Δήμου Ορεστιάδας στη μη επέκταση των δομών μεταναστών στο Φυλάκιο, ένα θέμα που απασχολεί έντονα την τοπική κοινωνία. Σε συμβολική κατάθεση στεφάνων προχώρησαν σήμερα οι 28 πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Ορεστιάδας και ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλης Μαυρίδης. Την απόφαση αυτήν την πήρανε τις τελευταίες ημέρες σε σύσκεψη που προκάλεσε ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας φυλακίου Χρήστος Τυρμπάκης μετά την ανάρτηση του μισθωτηρίου των αγροτεμαχίων για την επέκταση των δομών. Το κρύο και η ασθενής χιονόπτωση δεν πτώησε τους προέδρους του Δήμου Ορεστιάδας να προχωρήσουν στη συμβολική κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο των Ηρώων στο χωριό του φυλακίου. Καθώς το φυλάκιο βρίσκεται την περίοδο αυτή στο κέντρο του ενδιαφέροντος, λόγω του ενδεχόμενου της επέκτασης των εφιστάμενων δομών για τη φιλοξενία των μεταναστών στο ΚΙΤ και ΠΡΟΚΕΚΑ, κινητοποιήθηκαν οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Ορεστιάδας και αποφάσισαν να προβούν σε μια κίνηση συμβολική και ενωτική. Η κατάθεση στεφάνων στο ιερό της τοπικής κοινότητας φυλακίου στέλνει ένα μήνυμα ότι ο Εύρος αντιστέκεται, μένει όρθιος, δεν υποχωρεί σε κακόβουλες προθέσεις από όπου και προέρχονται και το απέδειξε περίτρανα με τα περσινά γεγονότα στις Καστανιές. Σύσσωμη η τοπική αυτοδιοίκηση λέει το δικό της όχι σε κάθε επέκταση των υφιστάμενων δομών για πολλούς λόγους αλλά κυρίως εθνικής σημασίας. Εξάλλου, οι πρόεδροι των κοινοτήτων από την αρχή διατύπωσαν την κάθετη αντίθεσή τους σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, το οποίο χαρακτηρίζουν ιδιαίτερα αρνητικό για την ασφάλεια του Εύρου και κατ' επέκταση της χώρας μας. Όπως έδωσαν τις μάχες τους, έτσι θα δώσουμε και εμείς τις μάχες μας σε όλα τα επίπεδα. Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας φυλακίου, Χρήστος Τυρμπάκης, μίλησε για την ημέρα. Σήμερα στις 12 η ώρα έγινε κατάθεση στεφάνων από τους 29 προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και από τον κύριο Δήμαρχο. Είναι μια συμβολική κατάθεση. Είμαστε ενωμένοι και 29. Στηρίζουμε τις ενέργειες που γίνονται για να μην γίνει αυτή η επέκταση και αυτές οι δομές στο κήτο του φυλακίου. Θα συνεχίσουμε έτσι ενωμένοι μέχρι να πετύχουμε το σκοπό μας. Να συμπληρώσουμε πως οι αγώνες για τη μη επέκταση των δομών θα συνεχιστούν την Κυριακή μπροστά στο ΚΙΤ φυλακίου με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Ορεστιάδας. Την Κυριακή στις 11 η ώρα θα έχουμε μια συγκέντρωση όλοι οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων έξω από το ΚΙΤ και από το ΠΡΟΚΕΚΑ, μια συμβολική συγκέντρωση. Η εκδήλωση έκλεισε με την τήρηση ενός λεπτού σιγής και με τον εθνικό ύμνο. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με πια μετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βγαλένει τον Ελλήνο τα ιερά και στα πρώτα αφιλωμένη χέρο χέρο ελευθεριά. Σαν πρώτα αντριωμένη χέρο χέρο ελευθεριά. Και σαν πρώτα αντριωμένη χέρο χέρο ελευθεριά. Την πρώτη θέση στον 4ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Στατιστικής της ΕΛΣΤΑΤ κατέκτησε η ομάδα μαθητών του Λυκείου Νέας Βίσας που συμμετείχε στον διαγωνισμό. Συντονίστρια της ομάδας ήταν η καθηγήτρια Κική Γιαννάτου με την υποστήριξη της Διευθύντριας του Λυκείου Αγγελικής Χαρλαμπίδου.
Περήφανοι, συγκινημένοι και ευγνώμονες για το επίτευγμα των μαθητών της Τρίτης Λυκείου, Αραμπατζή Παναγιώτη, Ευχετζή Κυριάκο και Καλογιαννίδη Χρήστο, δήλωσαν η διευθύντρια του σχολείου Αγγελική Χαραλαμπίδου και η υπεύθυνη καθηγήτρια Κική Γιαννάτου. Η πρώτη θέση έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί όλα αυτά έγιναν εμέσω πανδημίας με κλειστά σχολεία. Το πρόγραμμα έχει τίτλο «Ανάπτυξη της αθλητικής παιδείας στην Ελλάδα». Είμαστε πάρα πολύ συγκινημένοι, χαρούμενοι, περήφανοι για τα παιδιά μας, για το σχολείο μας, για την περιοχή μας. Η αλήθεια είναι ότι κάνανε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, η οποία έχει ξεκινήσει από τις 20 Ιανουαρίου. Κατάφεραν να προκριθούν στην πρώτη φάση και μετά στη δεύτερη φάση πλέον, που βγήκαν τα τελικά αποτελέσματα, να πάρουν την πρώτη θέση πανελλαδικά. Όλο αυτό, όλη αυτή η προετοιμασία έγινε σε μια περίοδο που τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα, ακόμη και για να μπορέσουμε να συντονιστούμε και να συνεργαστούμε, γιατί όλη η πρώτη φάση έγινε με κλειστά τα σχολεία, οπότε η επικοινωνία μας ήταν διαδικτυακή κατά κύριο λόγο. Τους αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια, γιατί πρόκειται για μαθητές τρίτης λυκείου που έχουν ούτως ή άλλως ένα πολύ φορτωμένο πρόγραμμα και πολύ διάβασμα εν ώψη των πανελλαδικών. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για τα παιδιά. Στην παρούσα φάση ετοιμαζόμαστε πυρετοδός για τον ευρωπαϊκό διαγωνισμό, γιατί έχει και συνέχεια. Εύχομαι να πάνε όλα καλά, στη ζωή τους να έχουν μόνο επιτυχίες και να μπορούν έτσι με πείσμα, μεράκι και όρεξη να πραγματοποιούν όλα τους τα όνειρα. Το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε είναι ότι με πολλή δουλειά, με πείσμα και με όρεξη μπορείς να καταφέρεις τα πάντα. Και βέβαια το σημαντικό είναι ότι η δημόσια εκπαίδευση είναι ζωντανή και παρά τις μεγάλες δυσκολίες και τα προβλήματα που έχουμε, καταφέρουμε να κρατάμε όρθια τα σχολεία μας. Εγώ τα συγχαρητήρια και την περηφάνεια μόνο μπορώ να μεταφέρω και του σχολείου και των γονέων και τη δική μου προσωπικά. Είχα απόλυτη εμπιστοσύνη στα παιδιά, γιατί είναι παιδιά που και από πέρσι τα ξέρω και είχαν το πείσμα να φτάσουν στην πρωτιά, να πάρουν την πρωτιά και το καταφέρανε. Και τώρα βλέπω ότι δεν επαναπαύτηκαν και συνεχίζουν για τον ευρωπαϊκό διαγωνισμό με το ίδιο σθένος και την ίδια θέληση. Ελπίζουμε τα καλύτερα και για τον ευρωπαϊκό διαγωνισμό και περιμένουμε βέβαια και από τον κόσμο να ψηφίσει το βίντεο το οποίο θα αναρτηθεί κάποια στιγμή και το μετράει και η ψήφος του κόσμου. Οι μαθητές μίλησαν για τη σημασία της συμμετοχής στο πρόγραμμα, για τη χαρά της δημιουργίας, της συνεργασίας και τελικά της επιτυχίας, ειδικότερα όταν έρχεται μέσα από αλλαγές και δυσκολίες όπως είναι η πανδημία με τα σχολεία κλειστά και με τα μαθήματα να γίνονται με τηλεκπαίδευση. Για μένα αυτό το πρόγραμμα σημαίνει πολλά. Σημαίνει το ότι έμαθα να συνεργάζομαι, σημαίνει ότι έμαθα να εμπιστεύομαι τους συμμαθητές μου. Σημαίνει ότι κατάλαβα πράγματα για μένα. Μέσα από αυτό έμαθα να είμαι πιο αποφασιστικός. Έμαθα ότι με αποφασιστικότητα και θέληση μπορείς να καταφέρεις πολλά. Και σίγουρα σε όλη αυτή τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε, θεωρώ ότι είναι ένα πολύ ευχάριστο διάλειμμα το να συμμετέχεις σε κάτι τέτοιο. Ήταν τρομερή πρόκληση για μένα και για τους συμμαθητές μου και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι για το αποτέλεσμα. Έσπασε κάπως τη ρουτίνα της καθημερινότητας αυτή η εργασία? Ναι. Κατά ένα μεγάλο βαθμό μπορώ να πω και συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο για τον ευρωπαϊκό διαγωνισμό, όπου από τις 5 ομάδες που έχουμε προκριθεί, θα επιλεχθούν τα 2 καλύτερα βίντεο. Το ένα βίντεο θα επιλεχθεί από την Επιτροπή και το άλλο μέσω του κοινού. Και ευελπιστούμε να είμαστε μέσα σε αυτά και σίγουρα θέλουμε ο κόσμος να στηρίξει την προσπάθειά μας. Αξίζει να σημειωθεί πάντως πως από τα 27 σχολεία που προκριθήκαμε στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, μόνο τα 2-3 ήμασταν δημόσια σχολεία και όλα τα άλλα ήταν ιδιωτικά, κάτι το οποίο κάνει την νίκη μας ουσιαστικά ακόμη πιο τρομερή. Η αλήθεια είναι ότι γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχουμε πάρει πολλά πράγματα από το σχολείο. Εγώ όλα αυτά τα χρόνια στο σχολείο έχω κερδίσει πάρα πολλά πράγματα και θεωρώ πως ένα μικρό σχολείο, που σημαίνει ένα μικρό περιβάλλον, λίγοι μαθητές, αναπτύσσει καλύτερα τις σχέσεις μεταξύ των καθηγητών και των παιδιών. Και θεωρώ ότι οι καθηγητές είναι και φίλοι μας, κατά κάποιο τρόπο. Η αξία είναι τεράστια, σαν την προσπάθεια που κάναμε. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο γιατί καθ' όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού, όπως είπαν και οι συμμαθητές μου, ήμασταν κλειστοί. Οπότε αναγκαστήκαμε όποια εργασία κάναμε να την κάνουμε online και επειδή ακριβώς είμαστε περιφερειακό σχολείο υπήρξαν πάρα πολλά προβλήματα και με το ίντερνετ και με το ρεύμα σε κάποιες περιπτώσεις που δεν είχαμε και δεν μπορούσαμε να κάνουμε συσκέψεις. Οπότε όλη αυτή η προσπάθεια ήταν τεράστια. Ο κύριος λόγος που πιστεύω ότι καταφέραμε να φτάσουμε μέχρι εδώ είναι γιατί
Γενικότερα όλη μας η ομάδα είχε μία αγάπη και τάση προς τα μαθηματικά και σε αυτό έπαιξε μεγάλο ρόλο και η κυρία Γιαννάτου, γιατί την έχουμε από πέρσι και συμμετείχαμε ξανά στον ίδιο διαγωνισμό και η εμπειρία και η συνεργασία μέσα στην ομάδα ήταν αυτό που μας έφερε μέχρι εδώ. Αρχικά το κίνητρό μας ήταν ότι πέρσι είχαμε βγει πέμπτη στον ίδιο διαγωνισμό και φέτος είπαμε ότι θα βγούμε πρώτη, όπως και το καταφέραμε. Για εμάς ήταν ένας τρόπος για να ξεφύγουμε από την καθημερινότητα και την κλεισούρα λόγω της καραντίνας. Και επειδή είμαστε και μαθητές τρίτης λυκείου, το πρόγραμμά μας ήταν αρκετά περιορισμένο και ο χρόνος που μπορούσαμε να αφοσιώσουμε ήταν ελάχιστος. Ήταν η στήριξη πρώτα των καθηγητών και πρώτα απ' όλα της διευθύντριας και της κυρίας Γιαννάτου. Η κυρία Γιαννάτου μας βοήθησε ως συντονίστρια της εργασίας και μας βοήθησε στο κομμάτι της οργάνωσης. Τα αποτελέσματα τα μάθαμε αργά το βράδυ, Η αντίδραση ήταν χαρά και όχι μόνο από τους γονείς μας και από την τοπική κοινότητα, από τα χωριά μας και από την περιφέρεια. Στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας και για τη σωστή εκτίμηση της επιδημιολογικής κατάστασης στο νομό Εύρου, η Περιφερειακή Ενότητα Εύρου Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ, τον Δήμο Ορεστιάδας και τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό Περιφερειακό Τμήμα Ορεστιάδας, διοργάνωσαν σήμερα δωρεάν μαζικές δειγματοληψίες, rapid test για τον κορονοϊό στην Ορεστιάδα. Η προσέλευση των πολιτών ήταν ικανοποιητική. Η Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ, το Δήμο Ορεστιάδας και τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό Παράρτημα Ορεστιάδας, διοργάνωσε δωρεάν δειγματοληψία rapid test σήμερα για τον κορονοϊό και τον γενικό πληθυσμό της περιοχής. Σήμερα είναι ένα rapid test όπως αναδιαστήματα που κάνει το κλιμάκιο το ΕΟΔΗ στην πλατεία Ορεστιάδα. Είναι συνεργασία της Περιφέρεια με το Δήμο Ορεστιάδας και πάντα με την συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Υπάρχει αρκετός κόσμος που έχει έρθει από το πρωί. Είναι πολύ καλό που γίνονται αυτά τα τεστ για να γνωρίζει ο κόσμος και για να νιώθει ασφαλής καθένας προσωπικά, για να είμαστε σίγουροι. Αλλά γενικά πρέπει να έχουμε μια εικόνα τι γίνεται στην περιοχή. Είναι απαραίτητο δηλαδή και πρέπει να γίνει σε συχνά διαστήματα. Όπως είναι και στο κέντρο υγείας δύο φορές την εβδομάδα. Rapid test έκαναν σήμερα 104 συμπολίτες μας και βρέθηκαν 4 θετικοί στο κορονοϊό. Σίγουρα είναι καλό αυτό να έρθει όλος ο κόσμος να κάνει για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Αργήσατε να κάνετε. Άργησα, ναι, ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν πάμε σε διοργανώσεις. Σπίτι είμαστε συνέχεια. Πρώτη φορά, ναι. Δεν βγαίνουμε έξω εμείς, συνέχεια στο σπίτι είμαστε, στην αυλή είμαστε. Δεν χρειάζεται. Προσέχουμε. Πόσο καλό είναι που γίνονται αυτές οι... Πολύ καλό, πολύ καλό. Ας τα κάνουν όλοι. Ενημερωνόμαστε. Οι δειγματοληψίες θα συνεχιστούν στην περιοχή, στο χωριό των Δικαίων την Παρασκευή και τη Δευτέρα στις Καστανιές. Παρασκευή θα είμαστε στα Δίκαια και τη Δευτέρα στην Καστανιές. Η περιήγηση στο Δήμο Ορεστιάδας συνεχίζεται. Σήμερα θα δούμε εικόνες από το υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ορεστιάδας που βρίσκεται στον Πευκόνα, στο Άλσος Αδριανουπόλεως. Για 200 χρόνια από την έναρξη της Επανάστασης του 1821 με τα μηνύματα που διατρέχουν τον υπέροχο εθνικό μας ύμνο, τον ύμνο στην ελευθερία, επίκαιρα όσο ποτέ. Ας βάλουμε όλη τη γαλανόλευκη σημαία στα μπαλκόνια μας και ας θυμηθούμε έτσι τους ήρωες που έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία των γενιών που ακολούθησαν. Τους το οφείλουμε ως ελάχιστο φόρο τιμής. Αύριο ξημερώνει η μέρα της Μεγάλης Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου. Συμπληρώνονται 200 χρόνια από την έναρξη της Επανάστασης για την απελευθέρωση του γένους μας από τον Οθωμανικό ζυγό.
καθώς δεν θα γίνουν παρελάσεις, γιορτές και τελετές, εφόσον η χώρα μας βιώνει μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, θα κλείσουμε το απαψινό δελτίο μας συμβολικά με ένα απόσπασμα από τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων που αποδίδει με ξεχωριστό τρόπο τον εθνικό μας ύμνο. Να θυμίσουμε ότι είναι χρέος όλων μας να υψώσουμε την γαλανόλευκη σημαία στα μπαλκόνια και στα σπίτια. Εξάλλου η σημαία μας έδινε πάντα παρηγοριά, απαντοχή και ελπίδα στους Έλληνες ότι θα ξημερώσει μια καλύτερη αλλιώτικη ημέρα.